Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 19ο επεισόδιο του podcast. Το σημερινό μας επεισόδιο έχει τίτλο Reactive Abuse, αντιδραστική βιαιότητα. Μήπως είσαι θύμα ψυχολογικής βίας και πιστεύεις παρόλα αυτά πως είσαι θύτης? Το θέμα με το οποίο επέλεξα να ασχοληθούμε σήμερα δεν είναι ένα θέμα το οποίο συζητάτε πολύ συχνά και αφορά το φαύλο κύκλο της αδιόρατης ψυχολογικής βίας. Σας υπενθυμίζω πως στα προηγούμενα επεισόδια του podcast έχουμε μιλήσει για διάφορες μορφές αδιόρατης ψυχολογικής βίας ή κακοποίησης, όπως είναι το nagging, όπως είναι το breadcrumbing, για το οποίο μιλήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Έχουμε μιλήσει για τον ναρκισσισμό ως στυλ προσωπικότητας και ως τρόπος ζωής και για τη συνεξάρτηση ως στυλ δεσίματος, το οποίο παρατηρείται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι θυματοποιημένοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αντιδραστική βιαιότητα και πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην ουσία θύμα μακροχρόνιας ψυχολογικής κακοποίησης να καταλήξει να πιστέψει ο ίδιος ότι είναι θύτης και να χάσει και το υποστηρικτικό περιβάλλον το οποίο θα αναμέναμε να έχει ο οικογενειακός και κοινωνικός περίγυρος για ένα θύμα βίας. Η ψυχολογική βία είναι αδιόρατη. Η ψυχολογική κακοποίηση δεν είναι όπως τη σωματική κακοποίηση που μπορεί να καταγραφεί. Δεν μπορείς να βγάλεις φωτογραφία τη ψυχολογική βία. Δεν μπορείς να καταγράψεις τη ψυχολογική βία με τρόπους ώστε αυτή να είναι ξεκάθαρη και να γίνεται εύκολα αντιληπτή από αυτούς που πρέπει να γίνει. Ψυχολογική βία πρέπει να γίνεται αντιληπτή από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται είτε στο χώρο της αστυνομίας, όπου γίνονται καταγγελίες για βία, είτε στους χώρους βοήθειας θυμάτων βίας, είτε στους χώρους της ψυχικής υγείας. Το έχω πει και άλλες φορές και το επαναλαμβάνω και σε αυτό το επεισόδιο, ότι θεωρώ πως οι ειδικοί ψυχικής υγείας, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι ψυχοθεραπευτές πρέπει να είναι ενημερωμένοι όσον αφορά τα ζητήματα της αδιόρατης ψυχολογικής κακοποίησης, γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου δυστυχώς ο ναρκισσισμός ως τρόπος ζωής, η αλαζονία, η αγένεια, η δικαιωματικότητα και η τοξικότητα. Σας υπενθυμίζω ότι κάναμε και ιδιαίτερο επεισόδιο με αυτό το θέμα για τους τοξικούς ανθρώπους με αγένεια, αλαζονία και δικαιωματισμό. Είναι τρόπος ζωής στην εποχή μας ο ναρκισσισμός και όλο και επεκτείνεται και έτσι όλο και περισσότεροι άνθρωποι υφίστανται ψυχολογική κακοποίηση την οποία δεν μπορούν να την αντιληφθούν ούτε οι ίδιοι εύκολα ούτε το περιβάλλον τους επειδή ακριβώς είναι αδιόρατοι. Μιλάμε σήμερα λοιπόν για την αντιδραστική βιαιότητα που μπορεί να εκφράσει το θύμα αδιόρατης ψυχολογικής κακοποίησης. Αυτή η αντιδραστική βιαιότητα αφορά σε μια βίαιη ή επιθετική αντίδραση σε έναν κακοποιητικό σύντροφο όταν το θύμα φτάσει στα όρια του. Ο όρος αντιδραστική βιαιότητα, reactive abuse ξαναλέω είναι στα αγγλικά όρος, αναφέρεται στην αμυντική αντίδραση, την αυτόματη, που μπορεί να έχει ένα θύμα ψυχολογικής κακοποίησης, σε συμπεριφορές ναρκισσιστικής κακοποίησης και ένα θύμα το οποίο έχει υποστεί μακροχρόνια αυτή την κακοποίηση. Παρόλο που ο όρος reactive abuse σε κυριολεκτική μετάφραση στα ελληνικά θα ήταν αντιδραστική κακοποίηση, αντιδραστική βία. Χρησιμοποίησα τον όρο αντιδραστική βιαιότητα για μια ελάφρυνση της λέξης και θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί. δεν αποτελεί μια πρωτογενή μορφή βίας, αλλά στην ουσία πρόκειται για αντιδραστική άμυνα. Επειδή ένα θύμα δεν είναι κακοποιητής, αλλά όταν πιάσουμε στην πράξη ένα θύμα την ώρα που αντιδρά με βιαιότητα στη μακροχρόνια κακοποίηση, μπορεί να νομίσουμε ότι πρόκειται για κακοποιητή. Πώς παρατηρείται η αντιδραστική βιαιότητα? Το θύμα της χρόνιας ψυχολογικής κακοποίησης, αδιόρατης ψυχικής κακοποίησης, μπορεί σε μία περίπτωση, σε ένα περιστατικό που πάει να ξεκινήσει μία ακόμη ψυχική κακοποίηση από το θήτη, το θύμα να αντιδράσει απότομα με κρίξεις οργής και λεκτικές επιθέσεις. Που ξαναλέω, αυτά γίνονται ως άμυνα και όχι ως επίθεση, παρόλο που μοιάζουν σαν επίθεση. Δηλαδή, αν μπούμε σε ένα σπίτι την ώρα, εκείνη τη στιγμή που έχει φτάσει η ιστορία του το θύμα ψυχολογικής κακοποίησης και εκείνη τη στιγμή αντιδράσει, βάλει τις φωνές, αυξήσει τους τόνους, αρχίσει να τσιρίζει, αρχίζει να κάνει λεκτική επίθεση στο θήτη, εάν εμείς περπατήσουμε πάνω σε αυτό το περιστατικό, δηλαδή αν βρεθούμε εκείνη τη στιγμή τυχαία, we walk into it, λένε οι Εγγλέζοι, τότε το μόνο που θα δούμε είναι μία γυναίκα, για παράδειγμα, η οποία έχει βγει από τα ρούχα της μεταφορικά και φωνάζει και ορίεται και βρίζει. Έναν άνδρα, ο οποίος φωνάζει πολύ δυνατά. Όμως δεν γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί, και χωρίς να γνωρίζουμε τη δυναμική της σχέσης αυτού του ζευγαριού, κρίνοντας από ένα και μόνο περιστατικό, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το ποιος είναι ο θήτης και ποιο είναι το θύμα. Μέσα σε μία σχέση κακοποιητική, μέσα σε μία σχέση τοξική, μέσα σε μία σχέση στην οποία συμβαίνει ναρκισσιστική κακοποίηση. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το ζήτημα της αντιδραστικής βιαιότητας, γιατί οι άνθρωποι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, που είναι οι κατεξοχήν κακοποιητές, που χρησιμοποιούν αδιόρατη ψυχολογική βία, που χρησιμοποιούν τον gaslighting, που χρησιμοποιούν τον bullying, που χρησιμοποιούν το mobbing, που χρησιμοποιούν τους εκφοβισμούς, που χρησιμοποιούν όλα αυτά τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, τα οποία αναφέρονται και στο βιβλίο μου με τίτλο «Ψυχολογικός πόλεμος», που έχει κυκλοφορήσει το 2018. Οι ναρκισσιστές, λοιπόν, οι άνθρωποι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, περιμένουν πώς και πώς, πότε θα αντιδράσει το θύμα τους, πότε το θύμα τους θα έχει συμπεριφορά αντιδραστικής βιαιότητας, ούτως ώστε να κρυφτούν πίσω από αυτή τη συμπεριφορά αντιδραστικής βιαιότητας του θύματός τους και να το παίξουν θύματα ήδη, να χρησιμοποιήσουν δηλαδή το ξέσπασμα του θύματος τους όταν φτάσει στα όρια του προς όφελος τους. Οι άνθρωποι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας διακρίνονται για τη χειριστικότητα τους, για το ότι παραποιούν την πραγματικότητα για να προκαλέσουν ψυχολογική χειραγώγηση, να κάνουν το λεγόμενο gaslighting. Δεν έχουμε κάνει ακόμη επεισόδιο για τον gaslighting. Επιφυλάσσομαι, γιατί θα κάνουμε επεισόδιο με αυτό το θέμα. Η αντιδραστική βιαιότητα είναι μια συνθήκη η οποία συμβαίνει όταν το θύμα που κακοποιείται για ένα ικανό χρονικό διάστημα, μπορεί μήνες, μπορεί χρόνια, και συνήθως το reactive abuse παρατηρείται σε γάμους, σε μακροχρόνιους τοξικούς γάμους, κακοποιητικούς γάμους, σε ερωτικές σχέσεις. Όταν το θύμα φτάνει σε ένα σημείο που σπάζει εσωτερικά, φτάνει σε ένα σημείο που δεν έχει άλλη υπομονή και δεν μπορεί άλλο να υπομένει τις ψυχολογικές επιθέσεις. Η παρατεταμένη συναισθηματική κακοποίηση που έχει βιώσει και το γεγονός ότι δεν προστάτευσε τον εαυτό του στο παρελθόν, τον κάνει να ξεσπάει αμυντικά με έναν επιθετικό τρόπο, με έναν πρωτόγονο τρόπο, με έναν αυτόματο τρόπο. Για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Το κεντρικό νευρικό σύστημα αποτελείται από τον εγκέφαλο, τον νοτιαίο μυελό και το περιφερικό νευρικό σύστημα. Το περιφερικό νευρικό σύστημα περιλαμβάνει το εκούσιο νευρικό σύστημα και το αυτόνομο νευρικό σύστημα, και αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι το αυτόνομο νευρικό σύστημα, το οποίο, ξαναλέω, βρίσκεται στο περιφερικό νευρικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, το αυτόνομο συμπαθητικό νευρικό σύστημα και το αυτόνομο παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Το αυτόνομο συμπαθητικό νευρικό σύστημα, στα αγγλικά ονομάζεται sympathetic nervous system, λειτουργεί αυτόνομα όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση συγκινησιακής διέγερσης, όταν παίρνει πληροφορίες δηλαδή ο οργανισμός από τις αισθήσεις, από την ακοή, από την όραση, από την όσφρηση, από την αφή, για το ότι πλησιάζει ψυχολογικός κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση της ψυχολογικής κακοποίησης. Και το αυτόνομο νευρικό σύστημα αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό, αυξάνει τη σωματική ετοιμότητα για να έχει μία αντίδραση πρωτόγονη, η οποία έχει να κάνει με τα 4F. Σας θυμίζω τα 4F, Fight, Flight, Freeze, Fawn, τις 4 αυτόνομες νευρικές αντιδράσεις που περιγράφει ο Pete Walker στο βιβλίο του για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, οι οποίες λειτουργούν ως μηχανισμοί άμυνας για να προστατεύσουν έναν άνθρωπο από το ψυχικό τραύμα. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος παρατεταμένα τραυματίζεται ψυχικά, μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο που το αυτόνομο νευρικό του σύστημα, χωρίς να τον ρωτήσει, χωρίς να του ζητήσει την άδεια, τον βάζει να μπει είτε στη διαδικασία του fight, παλεύω, είτε του flight, φυγή, φεύγω, είτε του freeze, παγώνω, είτε του fawn, σμικρίνομαι. Δεν μπορεί να επιλέξει ο άνθρωπος ποιο από τα 4F θα χρησιμοποιήσει. Ξαναλέμε, αυτόνομο περιφερικό νευρικό σύστημα. Αυτόνομο. Αποφασίζει από μόνο του, με έναν πρωτόγονο τρόπο. Οπότε, εάν η επιλογή του αυτόνομου νευρικού συστήματος είναι το πρώτο F, το fight, πάλι δηλαδή, σημαίνει ότι αυτόνομα, αυτόματα, το θύμα μακροχρόνιας ψυχικής κακοποίησης θα αντιδράσει με το να αντεπιτεθεί. Και στην περίπτωση της ψυχικής κακοποίησης θα αντεπιτεθεί με ψυχική κακοποίηση. Με φωνές, με βρισχές, με ξεσπάσματα οργής. Ενεργοποιεί το αυτόνομο νευρικό σύστημα τα 4F. Ένα από τα 4F. Fight, flight, freeze, fawn. Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα προκαλεί οργανικές μεταβολές, οι οποίες περιλαμβάνουν αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της αναπνοής, καθώς και απελευθέρωση ορμονών στο αίμα όπως κορτιζόλης, η οποία ρυθμίζει το επίπεδο της γλυκόζης, της επινεφρίνης, της νορεπινεφρίνης και άλλες. Η κορτιζόλη ονομάζεται και ορμόνη του στρες. Αυτές οι μεταβολές εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα ενέργειας στον οργανισμό, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει fight, να παλέψει, ή να αποφύγει flight, μια απειλή. Ο όρος fight or flight response και ο όρο, δηλαδή αντίδραση πάλης ή φυγής, και είπαμε υπάρχουν άλλες δύο αντιδράσεις, παγώματος και σμίκρυνσης, χρησιμοποιείται για να περιγράψει τόσο την ανθρώπινη συμπεριφορά όταν βρίσκεται σε κίνδυνο, όμως και τη συμπεριφορά κατώτερων οργανισμών, οι οποίοι αυτοί κατώτεροι ζωικοί οργανισμοί, όπως ένα σκύλος για παράδειγμα, αυτόματα με το που θα εισέρθει κάποιος στο χώρο τους αντιδρούν. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα, το συμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι αυτό που ενεργοποιεί τον οργανισμό ώστε να αντιδράσει άμεσα. Και είπαμε ότι το αυτόνομο νευρικό σύστημα χωρίζεται στο συμπαθητικό και στο παρασυμπαθητικό. Το αυτόνομο παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι αυτό το οποίο κάνει την αντίθετη δουλειά από αυτή που κάνει το συμπαθητικό σύστημα. Είναι αυτό που επαναφέρει τον οργανισμό σε λειτουργικότητα, σε λειτουργικότητα ηρεμίας. Θέλω να καταλάβουμε ότι όταν λειτουργήσει το αυτόνομο νευρικό σύστημα, το συμπαθητικό, τότε αυτόματα ο οργανισμός μας μπαίνει σε υπερδιέγερση και κάνει πράγματα ο οργανισμός μας προκειμένου να μας προστατεύσει. Ένα θύμα που αντιδράει με βιαιότητα, που κάνει reactive abuse, δρά αντίθετα από το χαρακτήρα του. Μπορεί ακόμη και το ίδιο να ξαφνιαστεί με την αντίδρασή του. Η αντιδραστική βιαιότητα συμβαίνει αυτόματα. Έρχεται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα και όπως έχουμε εξηγήσει συγκεκριμένα από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο είναι σχεδιασμένο από τη φύση ώστε να προστατεύει τον άνθρωπο από κινδύνους. Στην περίπτωση αυτή από ψυχική βία και κακοποίηση. Παρ' όλα αυτά, η αντιδραστική βιαιότητα, το reactive abuse, μπορεί να βλάψει κυρίως το ίδιο το θύμα που την παρουσιάζει. Όχι μόνο το θήτη ή κακοποιητή στον οποίο απευθύνεται. Ξαναλέω πως η αντιδραστική βιαιότητα είναι ένας αυτόματος τρόπος αυτοάμυνας που αναπτύσσει το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Πόσες φορές η λέξη αυτόνομο, αυτόματος, του θύματος απέναντι στην τεράστια αδικία που του προκαλεί ο κακοποιητής. Αυτή η αντίδραση δεν πρέπει να βάζει το θύμα στην ίδια κατηγορία με το θήτη. Το θύμα αντιδράει αυτόματα. Έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν αναγνωρίζει τον ίδιο τον εαυτό του. Που οι όποιοι γνωστικοί και συμπεριφορικοί τρόποι άμυνας έχουν θαρεί ή δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα και αναγκαστικά τα ηνία παίρνει το σώμα του. Δεν είναι το θύμα που έχει ξεκινήσει το φαύλο κύκλο της βίας. Δεν είναι αυτό που ξεκίνησε την κακοποίηση. Την έχει υποστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι που έφτασε στο σημείο να χάσει την επαφή με τον εαυτό του και τον πραγματικό του χαρακτήρα τόσο πολύ ώστε να αρχίσει να ανταδράει με πρωτόγονο τρόπο. Αυτόνομο νευρικό σύστημα, πρωτόγονος τρόπος, ο οποίος είπαμε ότι παρατηρείται και σε κατώτερους ζωικούς οργανισμούς. Η αλήθεια είναι πως όταν παραμείνεις για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια κακοποιητική σχέση, όταν ο άνθρωπος με τον οποίο έχεις τις περισσότερες, αν όχι όλες τις επαφές, γιατί οι άνθρωποι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας τείνουν να αποξενώνουν τα θύματα τους από οποιοδήποτε υποστηρικτικό, φιλικό, οικογενειακό ή κοινωνικό περίγυρο. Αν ο άνθρωπος που ελέγχει το μυαλό σου είναι ένας βίαιος, ψυχικά βίαιος και απρόβλεπτος τύπος, τότε φτάνεις άθελά σου σε ένα σημείο που αφομοιώνεσαι κατά κάποιον τρόπο και άθελά σου τον αντιγράφεις. Εσύ ήσουν ένας ήσυχος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που απολάμβανε την ηρεμία και την ειρήνη. Δεν ήθελες με τίποτα να βρεθείς στο μάτι του κυκλώνα και να βιώνεις συνεχώς καυγάδες και εντάσεις και απρόβλεπτες εντάσεις, οι οποίες να τις κρατούν συνέχεια σε επιφυλακή. Όταν βρέθηκες για πρώτη φορά στο μάτι του κυκλώνα, μέσα σε αυτή τη σχέση, όταν σε κακοποίησε για πρώτη φορά ψυχολογικά ο θήτης σου, το έκανε μετά που είχες ήδη δεθεί μαζί του. Η ψυχοπαθολογική έλξη ήταν ισχυρή, το love bombing, ο βομβαρδισμός αγάπης που κάνει ένας ναρκισσιστής στο θύμα του είναι ακαταμάχητο. Τα όπλα ψυχολογικού πολέμου που χρησιμοποιεί ένας ναρκισσιστής προς το θύμα του είναι πανίσχυρα, γιατί ακριβώς είναι και αδιόρατα και δεν είναι εύκολο να τα αναγνωρίσεις και να τα αποδείξεις. Και το τραυματικό δέσιμο επίσης παίζει πολύ σοβαρό ρόλο στο να παραμείνει ένα θύμα με το θήτη του. Με τον όρο τραυματικό δέσιμο, που στα αγγλικά είναι trauma bonding, αναφερόμαστε στη συνθήκη εκείνη που κάποιος που μας προκαλεί ψυχικό πόνο μας ελκύει ταυτόχρονα, και όσο πιο πολύ μας πονάει, τόσο περισσότερο δενόμαστε μαζί του, επειδή μας θυμίζει ίσως τους γονείς μας, τους πρώτους μας κακοποιητές, και επειδή επιλέγουμε υποσυνείδητα κάποιον ο οποίος μας προκαλεί πόνο, επειδή η πρόκληση πόνου είναι οικία σε εμάς, επειδή οι τοξικοί κακοποιητικοί γονείς λένε στα παιδιά τους «σε πονάω επειδή σε αγαπάω». Θυμηθείτε το επεισόδιο του podcast που μιλήσαμε για τοξικούς και κακοποιητικούς γονείς. Το φταίξιμο του θύματος κακοποίησης είναι ότι δεν έχει θεραπεύσει τα συνεξαρτητικά του στοιχεία και τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Σας υπενθυμίζω το επεισόδιο που μιλήσαμε για τη συνεξάρτηση και το επεισόδιο που μιλήσαμε για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Το φταίξιμό σου λοιπόν ως θύμα κακοποίησης είναι ότι δεν έχεις λάβει δράση για να θεραπευτείς από τη συνεξάρτηση και τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ίσως να μην ήξερες πως είχες συνεξαρτητικά στοιχεία και σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ίσως να νόμιζες πως αλλάζοντας πόλη όλα θα αλλάξουν. Η πόλη όμως θα σε ακολουθεί. Η αναφορά αυτή έχει να κάνει με το ποίημα του Καβάφη, «Η πόλη», το οποίο θα σας το διαβάσω επειδή είναι σύντομο. «Είπες θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί, καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή, κι είναι η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμόν αυτόν θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω, ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ, που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους και στις γειτονιές τις ίδιες θα γυρνάς. Και μέσα στα σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού μη ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σ' όλη τη γη τη χάλασες». Αυτό το εξαιρετικό ποίημα από καλλιτεχνικής απόψεως του Κωνσταντίνου Καβάφη, το οποίο γράφτηκε το 1910, δηλαδή 113 χρόνια πριν, δεν είχε γραφτεί όταν γνωρίζαμε πως υπάρχει τρόπος να αλλάξουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, πως υπάρχει τρόπος να διαχειριστούμε τα τραύματά μας, πως υπάρχει τρόπος να παραμείνουμε σε αυτή την πόλη και να είμαστε καλά. Και ο τρόπος είναι πολύ συγκεκριμένος. Ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και συνεχής πνευματικός αγώνας. Όμως η pop κουλτούρα έρχεται και μας λέει το παραμύθι ότι αν αλλάξει σχέση, αν βρεις τον έρωτα, αν βρεις το άλλο σου μισό, αν βρεις τον άνθρωπό σου, θα ευτυχήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πόλη είναι οι γονείς μας ή ο κακοποιητικός πρώην μας ή η κακοποιητική πρώην μας, που θεωρούμε ότι εφόσον έχουμε ξεφύγει από τους γονείς μας μεγαλώνοντας ή έχουμε χωρίσει από μια κακοποιητική παλιά σχέση, τότε θα βρούμε έναν νέο άνθρωπο και όλα θα είναι μια χαρά γιατί θα αλλάξουμε πόλη. Δεν συνειδητοποιούμε όμως, όταν πιστεύουμε σε αυτό το παραμύθι της pop κουλτούρας, πως κάποιοι από εμάς είμαστε τόσο πολύ συνηθισμένοι σε προβληματικούς τρόπους σχέσης και συνδεσιμότητας. Θυμηθείτε το επεισόδιο αυτού του podcast που μιλήσαμε για τη θεωρία της προσκόλλησης και τα στυλ δεσμού. Δεν συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι είμαστε τόσο πολύ συνηθισμένοι σε προβληματικούς τρόπους σχέσης και σύνδεσης, ώστε να μας ελκύουν και να μας φαίνονται ελκυστικοί με ένα ψυχοπαθολογικό τρόπο, να μας προκαλούν δηλαδή ψυχοπαθολογική έλξη μόνο άνθρωποι που θα αναπαράξουν τα οικεία σε μας μοτίβα. Δηλαδή ερωτευόμαστε ανθρώπους και ελκυόμαστε από ανθρώπους οι οποίοι είναι δυνητικά θύτες και κακοποιητές, γιατί αυτό είναι ένα οικείο μοτίβο σε εμάς. Όταν δεν αγαπάς αρκετά τον εαυτό σου, όταν έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση, θα έχεις υψηλή ανοχή στη ψυχολογική κακοποίηση και κυρίως στην αδιόρατη ψυχική κακοποίηση, επειδή αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο έχεις μάθει να συνδέεσαι. Αυτή η υψηλή ανοχή στην κακοποίηση μπορεί να σε φέρει σε τέτοιο σημείο αλλοτρίωσης που να μην αναγνωρίζεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου και τις αντιδράσεις σου. Εδώ θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του και έχει ένα ασφαλές στυλ δεσμού και έχει υψηλή αυτοεκτίμηση, έχει χαμηλή ανοχή στη ψυχολογική κακοποίηση, αντιλαμβάνεται νωρίς τη ψυχολογική κακοποίηση και δεν κάθεται εκεί να την υποστεί. Ενώ ένας άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση έχει υψηλή ανοχή στη ψυχολογική κακοποίηση, επειδή έτσι έχει μάθει να συνδέεται, και αυτή η υψηλή ανοχή στην κακοποίηση μπορεί να το φέρει στο σημείο μετά από αλλεπάλληλες ψυχικές κακοποιητικές συμπεριφορές που διαρκούν μήνες, χρόνια, να αλλοτριωθεί αυτός ο άνθρωπος και να μην αναγνωρίζει ο ίδιος τον εαυτό του και τις αντιδράσεις του. Όταν βρεθεί σε αυτό το σημείο, ο ψυχοσωματικός σου οργανισμός, το αυτόνομο νευρικό σου σύστημα, έχει αντιληφθεί πως είσαι ανίκανος να προστατεύσεις τον εαυτό σου με τον τρόπο που σκέφτεσαι και λειτουργείς παθητικά, παρατημένα ή με αίσθημα μαθημένης αβοηθησίας. Οπότε το αυτόνομο νευρικό σου σύστημα παρεμβαίνει δυναμικά και σε κινητοποιεί για να σε σώσει. Έχεις φτάσει στο σημείο ενός ζώου. Τα ζώα αντιδρούν με reactive abuse όταν κάποιος εισβάλλει στο χώρο τους. Το συσσωρευμένο τραύμα φέρνει τα θύματα σε ένα χώρο ακραίας ματέωσης ή αυτοάμυνας. Η κακοποίηση και η συνεχής κακοποίηση και η επαναλαμβανόμενη κακοποίηση προκαλεί βαθύ φόβο και στρες και βάζει το θύμα σε κατάσταση υψηλού συναγερμού. Όταν το θύμα διαισθάνεται τον κίνδυνο, ενεργοποιείται το αυτόματο σύστημα αντίδρασης στο στρες. Τα 4F που έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, τα οποία περιγράφει πολύ εύγλωτα στο βιβλίο του για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, ο Πιτ Walker. Η αντίδραση της αντιδραστικής βιαιότητας συμβαίνει σχεδόν αυτόματα, χωρίς να υπάρχει χρονικό περιθώριο για σκέψη πριν από αυτή. Και αυτή η αντιδραστική βιαιότητα ξαφνιάζει πολύ περισσότερο το θύμα παρά το θήτη. Για παράδειγμα, μπορεί να αρχίσεις να βάζεις τις φωνές, τις τσιρίδες, να βρίζεις, να φωνάζεις προσβλητικά λόγια και να έχεις πολύ ανεβασμένο τον τόνο της φωνής σου. Δηλαδή έχεις ένα επεισόδιο έκρηξης οργής. Ένα άτομο που συνήθως δεν ανεβάζει τους τόνους, δεν φωνάζει, δεν προσβάλλει, δεν βρίζει, μπορεί να παρατηρεί τον εαυτό του να αντιδρά με αυτό τον ανίκιο σε αυτόν τον ίδιο τρόπο, ως αντίδραση στην κακοποιητική και ελεγκτική επιθετικότητα του της συντρόφου. Έχεις υποστεί δηλαδή αλλοτρίωση. Έχασες τον εαυτό σου. Η αντιδραστική βιαιότητα είναι μια αυτόματη αντίδραση του σώματος για να προστατευτεί από μια τραυματική εμπειρία. Από ακόμη μια τραυματική εμπειρία. Αυτός που πρόκειται να υποστεί την τραυματική εμπειρία έχει λίγο ή καθόλου έλεγχο πάνω στην αντίδραση όταν αυτή συμβαίνει, επειδή, όπως είπαμε, δεν το κάνει μετά από σκέψη, το κάνει αυτόματα, παρεμβαίνει το αυτόνομο νευρικό σύστημα και συγκεκριμένα το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Το πρόβλημα που προκαλείται από την αντιδραστική βιαιότητα είναι ότι οι θύτες, οι οποίοι, είπαμε, έχουν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, είναι χειριστικοί και εξασκούν gaslighting. Gaslighting σημαίνει χειραγώγηση διαμέσου παραποίησης της πραγματικότητας, δηλαδή σε βγάζουν τρελό και σε κάνουν να πιστέψεις ότι είσαι και τρελός. Ο νάρκισσος λοιπόν, στον οποίο έχεις αντιδράσει με βιαιότητα μετά από μακροχρόνια ψυχική κακοποίηση, θα πάρει αυτή τη μια περίπτωση αντιδραστικής βιαιότητας, θα τη συγκρίνουν με το περιστατικό που φαίνεται ότι εκείνη την ημέρα την προκάλεσε και θα πούν «Κοίτα, εγώ πήγα να του μιλήσω, πήγα να της μιλήσω και έπαθε έκρηξη». Το θέμα όμως είναι ότι χρόνια κακοποίησης οδήγησαν το θύμα να αντιδράει εκείνη την ημέρα έτσι. Το περιστατικό της ημέρας εκείνης, το οποίο πήγε να ξεκινήσει, ούτε καν ξεκίνησε, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δηλαδή, έχεις έναν σύντροφο, έχεις μία σύντροφο, ο οποίος σε κακοποιεί ψυχολογικά συνεχόμενα, για μήνες, για χρόνια. Σε προσβάλλει, σε υποτιμά, σε επικρίνει, σε βγάζει τρελό, σε μειώνει, βγάζει τα νεύρα του επάνω σου και εσύ ανέχεσαι. Κάποια στιγμή πάει να σου πει κάτι και με το που πάει να σου πει κάτι εσύ γίνεσαι πυρ και μανία και βάζεις τις φωνές και για πρώτη φορά αντιδράς με παρόμοιο τρόπο με αυτό που αντιδρούσε εκείνος. Θα πάρει αυτό το μεμονωμένο περιστατικό θήτης και θα πει «Σήμερα εγώ πήγα να της πω μια κουβέντα και δεν πρόλαβα να την ολοκληρώσω και άρχισε να με βρίζει. Κοιτάξτε, είναι βίαιη. Κοιτάξτε, είναι βίαιος». Και μπορεί αυτό το περιστατικό, το μεμονωμένο περιστατικό που το θύμα θα αντιδράσει με βιαιότητα, να το πάρει και να το στοιχειοθετήσει, να πάει να σου κάνει καταγγελία στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία, για ψυχολογική βία και ούτω καθεξής. Άρα, η αντιδραστική βιαιότητα των θυμάτων χρόνιας ψυχολογικής κακοποίησης πρέπει να γίνει μια τεράστια καμπάνα η οποία θα χτυπήσει για το θύμα. Όταν φτάσεις στο σημείο να αντιδράς με βιαιότητα, σημαίνει πως πρέπει οπωσδήποτε να φύγεις από αυτή τη σχέση. Επειδή κινδυνεύεις να χάσεις τελείως τον εαυτό σου, το δίκιο σου εννοείται, και να λετριωθείς πλήρως από τη σχέση αυτή. Αν έχεις και παιδιά, ακόμη χειρότερα. Έχεις ευθύνη απέναντι στα παιδιά σου να απομακρύνεις τον εαυτό σου από τον κακοποιητή ή από την κακοποιήτρια, γιατί νάρκισσος μπορεί να είναι και ένας άνδρας, μπορεί να είναι και μια γυναίκα. Κακοποιητής μπορεί να είναι και ένας άνδρας ή και μια γυναίκα, θήτης. Έχεις ευθύνη απέναντι στα παιδιά σου να απομακρύνεις τον εαυτό σου από το κακοποιητικό πρόσωπο και να αποτρέψεις την αλωτρίωση που επιφέρει η κακοποιητική σχέση, ούτως ώστε τα παιδιά σου να έχουν τουλάχιστον ένα γονιό, ο οποίος να είναι ήρεμος, ψύχρεμος, να είναι ασφαλής ψυχικά και συναισθηματικά, ώστε να μπορέσει να τα μεγαλώσει. Ούτε ο θήτης είναι κατάλληλος να μεγαλώσει παιδιά, ούτε ένα θύμα το οποίο έχει μπει στον αυτόματο πιλότο, έχει πάρει τα ενία το αυτόνομο νευρικό σύστημα και λειτουργεί με αντιδραστική βιαιότητα, δεν είναι σε θέση να μεγαλώσει παιδιά. Επίσης, όπως έχω πει και προηγουμένως, η αντιδραστική βιαιότητα του θύματος εξυπηρετεί το θήτη ώστε να παρουσιάζεται ως θύμα στην κοινωνία, ακόμη και στις αρχές. Όταν ένα θύμα αντιδρά με βιαιότητα, ο θήτης χρησιμοποιεί την αντίδραση σαν μια απόδειξη και καλά ότι το θύμα είναι ασταθές ψυχολογικά ή ότι το θύμα είναι ο θήτης. Ξαναθυμίζω, έχουμε κάνει ξεχωριστό επεισόδιο για τον ναρκισσισμό, ότι οι άνθρωποι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας απολαμβάνουν να παίρνουν προσοχή και συμπάθεια από τους φίλους και την οικογένεια, ακόμη και από την οικογένεια του θύματος. Αυτοί θα πάνε στην πεθερά τους, στον πεθερό τους και θα πούν «Η κόρη σας με έβρισε, η κόρη σας με είπε το ένα, με είπε μπιπ, με είπε το ένα, με είπε το άλλο» και θα πάρουν συμπαράσταση ακόμη και από τους γονείς σου, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που σε κακοποιούσαν και σε έμαθαν να ανέχεσαι και να επομένεις την κακοποίηση. Το ίδιο και μια κακοποιητική σύζυγος θα πάει στα πεθερικά της και θα πάει να πάρει συμπαράσταση για το ότι «Κοίτα, με έβρισε ο γιος σου προχτές». Δεν τους λέει όμως ότι του κακοφέρομαι επανειλημμένος και τον έχω σε μία συνθήκη στην οποία τον μειώνω συνέχεια, τον προσβάλλω, βγάζω τα νεύρα μου πάνω του και γενικά το χρησιμοποιώ για να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου. και να ρυθμίζω με ένα εξωτερικό τρόπο τα συναισθήματά μου, βγάζοντας τα νεύρα μου πάνω στο σύντροφο μου. Ξαναλέω, κακοποιητής, κακοποιήτρια, μπορεί να είναι και ένας άνδρας και μια γυναίκα. Δεν παίζει ρόλο το φύλο. Και βρίσκεσαι σε ένα σημείο που ακόμη και ο δικός σου κοινωνικός, φιλικός και οικογενειακός περίγυρος νιώθει συμπάθεια για τον καημένο το θήτη, το οποίος ο καημένος αυτός ο άνθρωπος περνάει τόσο δύσκολα με ένα σύντροφο, μια σύντροφο που είναι ασταθής και έχει προβλήματα ψυχικά. Ακόμη και όταν φτάσει ένα ζευγάρι στο διαζύγιο, αν πρόκειται για ετερόφιλο ζευγάρι το οποίο έχει παιδιά, τέτοια περιστατικά αντιδραστικής βιότητας του θύματος μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το θήτη ως πιστήρια για την ανικανότητα του θύματος να είναι καλός γονιός και μπορεί ακόμη και ο θήτης να πάει να διεκδικήσει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών του. Δηλαδή να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος σε μειώνει επισυστηματικής βάσεως, σε κακοποιεί ψυχικά επισυστηματικής βάσεως, εσύ αντιδράς με βιαιότητα μετά από χρόνια κακοποίησης και μετά χρησιμοποιεί αυτά τα 1, 2, 3 περιστατικά του δικού σου reactive abuse ως ένα πιστήριο στο δικαστήριο για να πει αυτή είναι ακατάλληλη για μητέρα, αυτός είναι ακατάλληλος για πατέρας, πρέπει να έχω αποκλειστική επιμέλεια. Επίσης πολλά θύματα είναι πολύ μπερδεμένα και συγχυσμένα όταν βλέπουν τον εαυτό τους να αντιδρά με βιαιότητα. Όταν παρατηρούν δε ότι δρούν με τοξικότητα, αυτό τους προκαλεί έκπληξη και ανησυχία. Προσπαθούν να σταματήσουν αυτή την αντίδραση, αλλά μπορεί να μην γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν τις αυτόνομες αντιδράσεις τους στο τραύμα. Μπορεί να υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και να μην το γνωρίζουν. Για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες έχουμε κάνει ξεχωριστό επεισόδιο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το 4ο επεισόδιο αυτού του podcast. Ο θήτης προκαλεί περισσότερες ενοχές στο θύμα, κατηγορώντας το ότι είναι βίαιο, τρελό και ασταθές. Μπορεί ένα θύμα να καταλήξει έτσι να πιστεύει πως έχει τρελαθεί. Και αυτή ακριβώς είναι η επιτομή του gaslighting. Να κάνεις τον άλλο να πιστέψει ότι είναι τρελός και ότι έχει τρελαθεί. Ο θήτης μπορεί να εκφράζει την και καλά αυθεντική ανησυχία του για την ψυχολογική κατάσταση του θύματος και ακόμη να προσφερθεί να πληρώσει για να δουν ένα ειδικό. Συνήθως θα επιλέξει να δουν κάποιο ψυχίατρο στα πλαίσια του gaslighting και θα πάει στο ψυχίατρο και θα πάρει τη γυναίκα του και θα πει αυτή η γυναίκα μου έχει πρόβλημα, έχει πάρα πολλά νεύρα, βγάζει τα νεύρα της επάνω μου, με βρίζει, βρίζει τα παιδιά, έχει εκρήξεις οργής και πολύ πιθανόν έτσι να σου κάνει και ένα αρχείο ότι κοίτα έχει και πρόβλημα οργής. Αυτό κάνει το θύμα να νιώθει ακόμη πιο μπερδεμένο και να παίρνει ευθύνη που δεν του ανήκει, να νιώθει πιο εξαρτημένο από το θήτη και πλέον υπάρχει και ένα αρχείο ότι έχει επισκεφτεί ένα ειδικό ψυχικής υγείας αυτό το ζευγάρι στο οποίο, στον οποίο πήγαν για να τους βοηθήσει με την οργίλη συμπεριφορά της συζύγου ή με την οργίλη συμπεριφορά του συζύγου αν ο σύζυγος είναι το θύμα που προβαίνει σε αντιδραστική βιαιότητα. Reactive abuse. Είναι εύκολο ένας ειδικός ψυχικής υγείας που δεν γνωρίζει καλά και δεν είναι καλά καταρτισμένος πάνω στα ζητήματα του ναρκισσισμού, της τοξικότητας, της συνεξάρτησης και της αδιόρατης ψυχικής κακοποίησης, όταν δει ένα τέτοιο ζευγάρι, να θεωρήσει πως το θύμα είναι θήτης και ο θήτης είναι θύμα ή πως έχει να κάνει με 2 θύτες παρά με ένα θύμα και ένα θήτη. Και αυτό θα περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Πώς ξεκαθαρίζουμε, πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν κάποιος είναι θήτης ή θύμα ψυχικής κακοποίησης, το οποίο θύμα ψυχικής κακοποίησης έχει φτάσει στο σημείο να κάνει αντιδραστική βιαιότητα και έτσι να παρουσιάζεται ως θήτης, ενώ στην ουσία είναι θύμα. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα? Καταρχάς, δεν προβαίνουμε σε λήψη συμπερασμάτων πολύ νωρίς. Δίνουμε χώρο και χρόνο για να μιλήσουν και οι δύο άνθρωποι. Ξοδεύουμε αρκετό χρόνο, ικανό χρόνο, περισσότερες από μία συνεδρίες, ούτως ώστε να δούμε και να γνωρίσουμε καλά τη δυναμική της σχέσης αυτών των δύο ανθρώπων που έρχονται. Και να παρατηρήσουμε στο εδώ και τώρα πώς αλληλεπιδρά ο ένας με τον άλλον. Και εκείνο το βασικό στοιχείο το οποίο μας βοηθάει να διαχωρίσουμε το θήτη από το θύμα είναι οι προθέσεις. Τα θύματα έχουν καλές προθέσεις, παρόλο που μπορεί να φτάσουν στο σημείο να έχουν αντιδραστική βιαιότητα μετά από μακροχρόνια κακοποίηση. Ενώ οι θύτες έχουν κακές προθέσεις, δεν νιώθουν καμία ενσυναίσθηση για το θύμα τους, δεν παίρνουν καθόλου ευθύνη για αυτό που συμβαίνει και θεωρούν ότι για όλα φταίει ο άλλος. Άρα η κακοήθεια είναι ίδιον των θητών και η καλοήθεια είναι ίδιον των θυμάτων. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ενημερώσω ότι το επόμενο επεισόδιο του podcast, το 20ο επεισόδιο, θα είναι και το τελευταίο για αυτή τη σεζόν. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα επανέλθουμε αρχές Σεπτεμβρίου και το θέμα του 20ου επεισοδίου θα είναι η καλοήθεια και η κακοήθεια. Το agreeableness και το disagreeableness. Η εναντιωματικότητα και η εξηγησιμότητα. Ας μου επιτραπούν αυτές οι πολύ πρόχειρες μεταφράσεις τώρα. Την επόμενη Πέμπτη, στο 20ο επεισόδιο, θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτό. Για το πώς καταλαβαίνουμε έναν καλοήθη άνθρωπο και πώς τον διαχωρίζουμε από ένα κακοήθη άνθρωπο. Αυτό που διαχωρίζει το θύμα είναι η πρόθεση. Το να έχει κακή πρόθεση κάποιος. Γιατί το έκανες αυτό, δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Εγώ προσπαθούσα πάρα πολύ να είμαι καλή σύζυγος, να είμαι καλός σύζυγος. Προσπαθούσα πάρα πολύ να τα βρούμε, αλλά ξέσπασα, δεν το έκανα επίτηδες. Κακοήθεια είναι να σου πει ότι μα είναι πολύ μαλακισμένη και γι' αυτό τον λόγο της έβαλα τις φωνές. Εκεί είναι κακοήθεια. Μπιπ. Σικ. Λοιπόν, αυτό που συνήθως δεν αντιλαμβάνονται τα θύματα και γι' αυτό οι ειδικοί ψυχικής υγείας πρέπει να αφιερώνουν χρόνο προτού βγάλουν συμπεράσματα για το αν πρόκειται για ένα θύμα το οποίο κάνει αντιδραστική βιαιότητα ή για ένα θήτη, είναι ότι τα θύματα είναι πολύ πιθανόν να υποφέρουν είτε από απλή διαταραχή μετατραυματικού στρες, είτε συνήθως από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, οι οποίες αυτές δυο διαταραχές, η διαταραχή μετατραυματικού στρες και η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, μπορεί να έχουν ένα σωρό συμπτώματα όπως θυμό, οργή, ματέωση, φόβο, προσωρινές παρανοϊκές σκέψεις, προσωρινή παράνοια και άλλα συναισθήματα έντονα και αυτόματα, τα οποία εξηγούν γιατί αντιδρούν έτσι με βιαιότητα προς τον σύντροφό τους, παρόλο που αυτό δεν είναι ίδιον του χαρακτήρος τους. Δηλαδή την ώρα που συμβαίνει το reactive abuse, την ώρα που έχεις μια αυτόματη, αυτόνομη, αντιδραστική βιαιότητα από το θύμα, εκείνη την ώρα το θύμα βιώνει μια συναισθηματική αναδρομή, ένα emotional flashback. Θυμηθείτε και ξανακούστε, αν δεν το θυμάστε καλά, το επεισόδιο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, και απορριθμίζεται συναισθηματικά και έτσι μπορεί να λειτουργεί με τρόπους οι οποίοι είναι ψυχικά κακοποιητικοί μέσα από αντιδραστικότητα και συναισθηματική απορρίθμιση. Αυτά τα λέω κυρίως για να τα ακούσουν οι συνάδελφοι ειδικοί ψυχικής υγείας, που σίγουρα τα γνωρίζω, δεν θα τα μάθουν από μένα. Λοιπόν, ξαναλέω, αυτό που συνήθως δεν αντιλαμβάνονται τα θύματα είναι ότι είναι πολύ πιθανόν να έχουν σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και αυτά τα περιστατικά αντιδραστικής βιαιότητας να είναι στα πλαίσια μιας συναισθηματικής αναδρομής και της ανάλογης συναισθηματικής απορρίθμισης. Πώς καταλαβαίνεις εσύ ο ίδιος αν είσαι θύμα ή θήτης? Μόνο και μόνο που διαρωτάς, αυτό είναι καλό σημάδι. Ο θήτης ποτέ δεν βλέπει τη συμπεριφορά του με ενσυναίσθηση και φιλότιμο, όπως είπαμε προηγουμένως. Ο θήτης, οι θήτες χαρακτηρίζονται από κακοήθεια. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα εάν το παρατηρήσουμε στον εαυτό μας ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να αντιδρούμε με βιαιότητα? Πρέπει, όπως είπα και προηγουμένως, να ηχήσουν τεράστιες καμπάνες, όχι αυτά τα απλά καμπανάκια που έχω εδώ. Τεράστιες καμπάνες. Να συγκλονιστούμε από την αλωτρίωση που έχουμε υποστεί, ώστε να αρχίσουμε κι εμείς να λειτουργούμε έστω και αντιδραστικά με βιαιότητα. Να αναζητήσουμε αμέσως βοήθεια. Οι γραμμές για τη βία, οι εθνικές γραμμές για τη βία στην Κύπρο είναι οι 1440 και στην Ελλάδα είναι οι 15900. Παίρνουμε τηλέφωνο στο 1440 αν είμαστε στην Κύπρο, στο 15900 αν είμαστε στην Ελλάδα. Στις αντίστοιχες εθνικές γραμμές για την αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια και στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ζείτε. Γιατί γνωρίζω ότι και Έλληνες από το εξωτερικό παρακολουθούν αυτά τα podcast. Και ζητάμε άμεσα βοήθεια. Δηλώνουμε την αβοηθησία μας. Δηλώνουμε ότι είμαι σε μια κακοποιητική σχέση και έχω φτάσει στο σημείο να λειτουργώ με τρόπους που δεν με αναγνωρίζω και ζητάω άμεσα βοήθεια. Η θεραπεία γίνεται με το γνωστό τρίπτυχο. Οξία ψυχοθεραπεία σε ένα θύμα μακροχρόνιας ψυχολογικής αδιόρατης κακοποίησης. Ψυχοεκπαίδευση συστηματική, δηλαδή να διαβάζω συνεχώς ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, να ακούω συνεχώς ψυχοεκπαιδευτικά επεισόδια από podcast, να βλέπω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο στο YouTube. Σας υπενθυμίζω εδώ ότι έχω ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι στο YouTube που μπορείτε να το βρείτε με το όνομά μου, γράφοντας Thekla στο μηχανή αναζήτηση του YouTube, το οποίο έχει πάνω από 4.000 ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Κάνοντας συστηματικά ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία, οξία ψυχοθεραπεία και οπωσδήποτε με τον προσωπικό πνευματικό αγώνα. Ένας καλός στόχος της θεραπείας είναι να αυξηθεί η αυτοεκτίμηση του θύματος. Είπαμε, η χαμηλή αυτοεκτίμηση ενός θύματος το κάνει να έχει υψηλή ανοχή στην κακοποίηση, οπότε κακοποιείται υπέρμετρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, σπάζει μέσα του και αρχίζει να αντιδρά με βιαιότητα, ενώ είναι κάτι που είναι ανίκαιο για το χαρακτήρα του. Άρα στόχος της θεραπείας, πέρα από τον πιο ουσιαστικό στόχο που είναι η διαχείριση των τραυμάτων του παρελθόντος, είναι και η αύξηση της αυτοεκτίμησης, η εξάσκηση της αυτοσυμπόνοιας, να μάθουμε δηλαδή να συμπονούμε τον εαυτό μας και να μην επιτρέπουμε να κακοποιούμαστε, και της αυτοαγάπης. Όταν αυξήσουμε την αυτοεκτίμηση μας, την αυτοσυμπόνια και την αυτοαγάπη, διαμέσου της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης και της καθημερινής εντατικής προσπάθειας, αυτό θα μας βοηθήσει να δούμε με διαφορετικό φακό τον εαυτό μας και να σταματήσουμε να επιτρέπουμε να κακοποιείται και να σταματήσουμε να επιτρέπουμε να αλωτριώνεται. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όμως ότι η θεραπεία παίρνει χρόνο, να μην χάνουμε το κουράγιο μας, να έχουμε υπόψη μας πως χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή ή βρίσκοντας σε αυτό το δρόμο και κατάφεραν να αποκτήσουν ψυχική και σωματική υγεία και ελευθερία και ξέφυγαν από τη θυματοποίηση και την αλωτρίωση. Το έχω δει και εγώ πολλές φορές και δουλεύει. Η ψυχοθεραπεία δουλεύει, η ψυχοεκπαίδευση δουλεύει. Το να προσπαθείς με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας και της ψυχοεκπαίδευσης δουλεύει, έχει αποτελέσματα. Μπορείς να το κάνεις, το αξίζεις. Εάν έχεις παιδιά, έχεις 1500 παραπάνω λόγους να το κάνεις άμεσα. Βάλε το στόχο και το εύχομαι και σε σένα και σε μένα και σε όλους μας να αυξηθεί τόσο πολύ η αυτοεκτίμηση μας, η αυτοσυμπόνια μας και η αυτοαγάπη μας, ώστε να έχουμε μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε αδιόρατη ψυχική κακοποίηση, όχι μόνο στην ορατή σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, αλλά και στην αδιόρατη ψυχική κακοποίηση, να μην δεχόμαστε να καθίσει μύγα πάνω στο σπαθί μας, να μην παραμένουμε σε σχέσεις που από την αρχή διαφαίνεται η αδιόρατη τοξικότητα του άλλου, Όταν νιώθουμε ψυχοπαθολογική έλξη, να παίρνουμε τον εαυτό μας κατευθείαν για ψυχοθεραπεία, να μην δενόμαστε μέσα από τον πόνο, να μην έχουμε τραυματικό δέσιμο δηλαδή. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δέχεται κακοποίηση, δεν υπάρχει περίπτωση να λωτριωθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει τον εαυτό του και δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει τα ενία ο πρωτόγονος εαυτός του και να τον κάνει να αντιδρά όπως αντιδράει ένα ζώο. Ένα ζώο πας να του πάρεις το φαγητό του. Όσοι έχουμε σκυλιά στο σπίτι ή άλλα κατοικίδια, ξέρουμε ότι όσο καλά εκπαιδευμένο και είναι το κατοικίδιό μας, αν νιώσει ότι απειλείται το ίδιο ή εμείς, μπορεί να βγάλει μια έντονη βιότητα αυτόματα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα, γιατί ακριβώς εκείνη τη στιγμή παίρνει τα ενία η αυτοσυντήρηση. Και τα αρχαίγωνα ένστιχτα, τα πρωτόγωνα που έχουν και τα ζώα και οι άνθρωποι. Άρα προστατεύουμε και τον εαυτό μας και τα κατοικίδια μας πέρα τα προστατεύουμε από κινδύνους και από κακοποίησεις. Αυτό το επεισόδιο φυσικά ήταν για τον εαυτό μας. Επιφυλάσσομαι στη νέα σεζόν, η οποία θα ξεκινήσει αρχές Σεπτεμβρίου, να μιλήσουμε και για τα κατοικίδια. Υπενθυμίζω πως την επόμενη Πέμπτη είναι το 20ο επεισόδιο αυτού του podcast. Η επόμενη Πέμπτη είναι στις 28 Ιουλίου 2023. Θα κάνουμε μετά ένα διάλειμμα ενός μήνα περίπου και θα επανέλθουμε την 5η 8 Σεπτεμβρίου με το 21ο επεισόδιο αυτού του podcast. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Φιλιά, να προσέχετε. Να προσέχετε και να μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας κακοποιεί. Έστω αδιόρατα, έστω επιφανειακά και καλά, έστω μόνο ψυχολογικά. Η λεκτική κακοποίηση είναι κακοποίηση, το nagging είναι κακοποίηση, το breadcrumbing είναι κακοποίηση, όλα αυτά είναι μορφές κακοποίησης και αν παραμένουμε για μεγάλο καιρό σε κακοποιητικές συνθήκες, αλωτριωνόμαστε και τότε αναλαμβάνουν δράση τα πρωτόγωνα μας ενστικτά επιβίωσης. Δεν το θέλουμε αυτό. Δεν είναι καλό ούτε για μας, ούτε για κανέναν. Και κυρίως ξανακρούω τον κούοδωνα του κινδύνου στους γονείς. Στους γονείς οι οποίοι μεγαλώνουν παιδιά μέσα σε τέτοιες ναρκισσιστικές κακοποιητικές σχέσεις. Γεια σας.